Ο Δήμος Κομοτηνής είναι ένας Δήμος που το τελευταίο διάστημα τηρεί τα μέτρα τόσο οι πολίτες όσο και η Δημοτική Αρχή. Κάνει τεστ πολλά τόσο στην πόλη όσο στους οικισμούς και φαίνεται ότι είναι ένας Δήμος ο οποίος δεν έχει μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο όλο αυτόν τον καιρό, γιατί έπρεπε να μπει στα κόκκινα, στο κόκκινο χάρτη της Ελλάδος. Νομίζω ότι είναι εύλογη η απορία μας και θεωρούμε ότι θα πρέπει το Υπουργείο να μας δώσει επαρκείς εξηγήσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται. Μετά από πολλά χρόνια είδαμε να συσπυρώνονται οι φορείς, βέβαια λείπουν κάποια 38 ονόματα αιρετών, προκειμένου όλοι μαζί να βοηθήσετε και να πιέσετε τον αρμόδιο υπουργό προκειμένου να δοθούν οι απαντήσεις. Θεωρείτε ότι θα μπορέσει αυτή η επιστολή να πιέσει και να βάλει τον κύριο Χαρδαλιά σε σκέψεις ότι κάτι πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον στις περιοχές με χαμηλό υλικό φορτίο? Γι' αυτό το κάναμε και όλα, γι' αυτό οι φορείς και οι βουλευτές κοιτάχτηκαν με αυτή την επιστολή. Κοιτάξτε, κάποιοι μπορεί να μην έχουν ταχθεί με αυτή την επιστολή, να το έχουν κάνει από μόνοι τους, δεν το ξέρω αυτό, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι. Θεωρώ ότι θα πρέπει το Υπουργείο να μην μας αγνοήσει, να απαντήσει για ποιο λόγο έχουν πάρει αυτή την απόφαση. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά είναι η απόρρεια όλων αυτών που από την αρχή νομίζω οι δήμαρχοι φωνάζουν ότι είμαστε εκτός της διαδικασίας αυτού του Υπουργείου, που σημαίνει ότι για μας δεν έχουμε καμία ενημέρωση, το έχουμε πει από την αρχή, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στην περιοχή μας που αφορά τα κρούσματα και δεν μπορούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εύλογες είναι όλες αυτές οι απορίες που έχουμε και νομίζω ότι θα πρέπει το Υπουργείο για μια φορά να έρθει σε συντονισμό μαζί με τους δημάρχους, οι οποίοι τελικά είναι αυτοί που θα χρειαστεί να τους βοηθήσουν την επόμενη μέρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η απορία ολωνών των δημαρχών είναι πώς και γιατί και ελπίζουμε ότι ο Υπουργός θα δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Κληθήκατε ούτως ή άλλως μέχρι και σήμερα και θα κληθείτε και τις επόμενες μέρες να σηκώσετε το φορτίο της απολίμανσης, της αντιμετώπισης της πανδημίας. Ήδη είδαμε ότι ο Δήμος μας εδώ και πολλούς μήνες πραγματοποιεί πολύ συχνά τεστ και από ό,τι έχω ενημερωθεί ετοιμάζεται κι άλλα τεστ προκειμένου να έχετε και να έχουμε εικόνα του υλικού φορτίου στην περιοχή μας. Ποιες άλλες δράσεις θα κινήσετε προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή, ο Δήμος μας και η υπορχία μας γενικότερα, αλλά και να μπορέσουν να ενισχυθεί λίγο ο τρόπος ζωής και η καθημερινότητα των δημοτών? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό μας ξεπερνά με την υποτιμήνια ότι εμείς προσπαθούμε με βάση τα πρωτόκολλα που δίνει το Υπουργείο και το Υπουργείο Υγείας αλλά και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να βοηθήσουμε και τη λειτουργία του Δήμου, της πόλης και των επαγγελματιών. Αυτό το κάνουμε σε καθημερινή βάση, γι' αυτό και έχουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα τόσο να γίνονται τεστ, πολλά τεστ, αλλά να υπάρχει σε γρήγορση η υπηρεσία καθαριότητας, να απολυμμένει κάδους, περιοχές, σχολεία και ό,τι άλλο χρειαστεί. Είμαστε εδώ συντονισμένοι να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση. Αυτό και ούτως άλλως θα τη βοηθήσουμε όπου χρειαστεί. Όμως μερικά πράγματα μας ξεπερνάνε υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και δεν γνωρίζουμε γιατί παίρνονται τέτοιες αποφάσεις. Αν όλο αυτό το γνωρίζαμε και ξέραμε πώς λειτουργεί το Υπουργείο, νομίζω ότι θα ήμασταν πολύ πιο κοντά και με τους συνδημότες που να τους εξηγήσουμε 2-3 πράγματα, το σκεπτικό τουλάχιστον των κυβερνώντων, αλλά από εκεί και πέρα μετά θα είχαμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις διαφορετικές ή αποφάσεις τέτοιες οι οποίες θα βοηθούσαν και την αγορά αλλά και το Δήμο, τον κάθε Δήμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν οι αποφάσεις παίρνουν από την Αθήνα και έχετε μόνο μια υπογραφή και ένα χαρτί, τα πράγματα είναι δύσκολα για την περιοχή και για κάθε Δήμο, για κάθε Δήμαρχο να μπορεί να αγνοήσει ή να ανατρέψει αυτή την απόφαση. Δήμαρχε, τις επόμενες μέρες, αν ο Υφυπουργός δεν απαντήσει στην επιστολή αυτή, στις επιστολές, γιατί είναι δύο επιστολές, μία ως Δήμος, ως Δήμαρχος που στείλατε μεμονωμένα εξηγώντας και περιγράφοντας όλη την κατάσταση του Δήμου Κομοτηνής και μία αυτή η οποία στείλατε μαζί με τους άλλους θεσμικούς και φορείς της Ροδόπης. Υπάρχει περίπτωση, αν δεν απαντήσει ο Υφυπουργός, να σας δούμε όλους ενωμένους κάτω στην Αθήνα για να διεκδικήσετε πιο ένθερμα τις απαντήσεις που δικαιούμαστε στην τελική? Νομίζω ότι αυτό εννοείται, ότι γι' αυτό έχουν κάνει μια κοινή επιστολή
θα περιμένουμε κάποιες μέρες να μας απαντήσει και αν δεν υπάρξει απάντηση φυσικά θα πιέζουμε είτε με τηλέφωνα είτε με τους βουλευτές μας που είναι κάτω στην Αθήνα και αν χρειαστεί να κατεβούμε και εμείς έτσι σύσσωμοι στην Αθήνα για να πάρουμε τις απαραίτητες απαντήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Θα είμαστε σε επικοινωνία όπως είμαστε άλλωστε όλο αυτό το διάστημα για την έγκυρη ενημέρωση του ακροατηρίου μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.